Για τη Θεσσαλονίκη αναχώρησε σήμερα το μεσημέρι η αποστολή του Ολυμπιακού Βόλου εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στον Άρη στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης. Η αναμέτρηση έχει χαρακτήρα τελικού και για τις δύο ομάδες, αφού με ισοπαλία και νίκη ο Ολυμπιακός Βόλου αποκτά και μαθηματικά το εισιτήριο της συμμετοχής του στα play-off της φετινής Super League. Σε αντίθετη περίπτωση, οι Ερυθρόλευκοι με ήττα θα είναι αναγκασμένοι να πάρουν την νίκη στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Πανθεσσαλικό Στάδιο την τελευταία αγωνιστική. Ο Μάγης Κατσαβάκης δεν είχε και πολλές επιλογές για το ποιους ποδοσφαιριστές δεν θα χρειαστεί στη δύσκολη αποστολή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αντιθέτως, οι πολλές απουσίες τον ανάγκασαν να στρέψει το βλέμμα του στους νεαρούς ποδοσφαιριστές που αποτελούν μέλη του ρόστερ όπως ο Βολιώτης Ζέρης και η Ζιγκερίδης Αναστασίου. Δεδομένο πρέπει να θεωρείται τον ντεμπούτο του Βαγγέλη Γκότοβου στο φετινό πρωτάθλημα σαν παρτενέρ του Χαβιέ Τομά στο κέντρο της άμυνας. Να σημειωθεί πως από το αυριανό παιχνίδι που ξεκινάει στις 7 το απόγευμα θα απουσιάσουν οι Σέλεζοι Ντολεζάη Ζαραδούκας και Σανκαρέ που είναι τιμωρημένοι και θα εκτίσουν τις ποινές τους. Για τον Ντολεζάη είναι μάλιστα η δεύτερη αγωνιστική, ενώ ο Σανκαρέ θα λείψει και από το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Διαιτητής της συνάντησης έχει οριστεί ο κύριος Κάκος, ο οποίος φύριξε τον Ολυμπιακό Βόλου στο εντός έδρας μάτς κόντρα στην ΑΕΚ. Βοηθή του θα είναι η Τάτσης και Μπιτσίδης από Ήπειρο και Θράκη αντίστοιχα.